Συνειοψία σε ύποπτο πλοίο ήταν ένα από τα βασικά αντικείμενα της συνεκπαίδευσης σε ναυτικές ειδικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε μεταξύ δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άσκηση που διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σούδας σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ με τη συνεργασία της φρεγάτας Κανάρης του Πολεμικού Ναυτικού. Σκάφη ανορθοδόξου πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού πλησιάζουν από την ανοιχτή θάλασσα τη φρεγάτα Κανάρης. Αποστολή τους η μεταφορά δύο ομάδων βατραχανθρώπων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών της Εθνικής Φρουράς. Με ταχύτητα το πρώτο σκάφος πλευρίζει τη φρεγάτα και αγκιστρώνει την ειδική κλίμακα από την οποία ένας-ένας οι βατραχάνθρωποι ανεβαίνουν στο κατάστρωμα. Η ανάβαση είναι δύσκολη και επικίνδυνη και η ομάδα αναπτύσσεται πλήρως εξοπλισμένη, ασφαλίζοντας τον τομέα. Τα πλάνα που παρακολουθούμε διεξάγονται στο κριτικό πέλαγος στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης μέσων και προσωπικού από Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία από τις δυσκολότερες ναυτικές επιχειρήσεις που κατά κανόνα διεξάγονται από μονάδες του είδους. Κατ' ουσίαν είναι επικίνδυνη αποστολή, είναι δύσκολη αποστολή, μόνο και μόνο το γεγονός ότι αυτή διεξάγεται μέσα στη θάλασσα, η οποία είναι το πιο φιλόξενο περιβάλλον για τον άνθρωπο, ξεκινάμε και πλέον μπαίνουμε σε υψηλό συντελεστή δυσκολία. Βαριά οπλισμένοι Έλληνες και Κύπροι βατραχάνθρωποι έχουν επιβιβαστεί στη φρεγάτα Κανάρης με τη βοήθεια σκαφών ειδικών επιχειρήσεων του Αμερικανικού Ναυτικού και προχωράνε στην εκτέλεση διαδικασίας νιοψίας, ελέγχοντας πιθαμή προς πιθαμή όλα τα σημεία του πλοίου. Ένα-ένα ελέγχονται όλα τα διαμερίσματα με τις ομάδες να εκτελούν τακτική κίνηση σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και στενό περιβάλλον με στενούς διαδρόμους και κλίμακες. Η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών έχει εμπειρία 25 και πλέον ετών σε πραγματικές επιχειρήσεις, έχοντας συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, στο Λίβανο, στην Σομαλία, καθώς και με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή μας στην επιχείρηση Ειρήνη που γίνεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μέσω αυτής της εμπειρίας, η ΔΙΗ κρατά υψηλό το επίπεδο, διαμορφώνοντας συνεκπαιδεύσεις, όπως είδαμε τη σημερινή. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και σύλληψη υπόπτων, προσφέροντας την ευκαιρία για απόλυτα ρεαλιστική εκπαίδευση σε διασυμμαχικό πλαίσιο. Επιβεβαιώνεται, σύν της άλλης, η αναγνώριση διεθνώς της συμβολής της χώρας μας και των ενόπλων δυνάμεων στην εξασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας στο νευραλγικό αυτό κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και γενικότερα διεθνώς.